Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ξινή σας καλωσορίζει στα βραβεία εκπαίδευσης 2013 Education Awards 2013. 30.000 ψήφοι, 84 υποψήφοι, 13 κατηγορίες βραβείων, 2,5 μήνες ψηφοφορίας, ένα όραμα. Μαζί δημιουργούμε νέα πρότυπα. Education Awards 2013. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε όλοι στην λαμπερή ταλετή απονομής των Education Awards 2013. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ξινή από το 1957 στηρίζεται στους απόφοιτους του, οι περισσότεροι των οποίων διαπρέπουν σε όλους τους τομείς. Ο χώρος της εκπαίδευσης απαιτεί να υπηρετείται από άτομα με παιδεία, εκπαιδευτική κουλτούρα και πνεύμα υγιούς ανταγωνισμού. Πολλά συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος και προσπάθησαν και μετά στους νικητές, γιατί για μας οι νικητές είναι όλοι. Βραβείο Construction. Κυρία Σπίνου Ζινοβία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Ξενή και προσωπικό στο κύριο Σοφοκλή Ξενή και την ευκαιρία που δίνει στους νέους για ένα καλύτερο μέλλον. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Όμιλο Ξενή για την ανώγω διοργάνωση και να ευχηθώ ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Η εκπαίδευση και η καινοτομία αποτελούν καταλήτη για την ευημερία στο μέλλον. Είναι προς όφελος των επιχειρήσεων να ενισχύσουν την εκπαίδευση. Βραβείο Tourism. Ο νικητής είναι ο κύριος Παναγιώτης Στακτόπουλος. Συγχαρητήρια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο Ξινή που μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, δηλαδή στον χώρο του τουρισμού να δώσω αυτό που ίσως λείπει. Συγχαρητήρια σε όσους βραβεύονται. Αυτό που θα μας διαφοροποιήσει όλους στη σημερινή ανταγωνιστική πραγματικότητα είναι η ψυχή μας και το μυαλό μας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Όμιλο Ξινή, θα ήθελα να συγχαρώ όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα θα βραβευθούν και θα ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια για αυτό το σύνθημα του Δημιουργού με νέα πρότυπα που έχετε βάλει σήμερα σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Οι νέοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από πρότυπα. Βραβείο Μεταφορών. Νικητής είναι ο κύριος Μουχταράκος Παναγιώτης. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Όμιλο Ξινή, τα άτομα που μπήκαν στη διαδικασία να με ψηφίσουν και την κυρία Καλέργη, μέλος της Όπελ. Η Όπελ χαιρετίζει τη σημερινή τελετή απονομής Education Award του εκπαιδευτικού ομίλου Ξινή και βρίσκεται εδώ ως υποστηρικτής του θεσμού. Και γιατί λέμε υποστηρικτής του θεσμού? Γιατί στον πυρήνα αξιών της Όπελ βρίσκεται ο άνθρωπος. Βραβείο Ψυχολογίας. Κύριος Ιωάννης Δικιάκος. Θερμά συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με πρότειναν για αυτή τη διάκριση και όσους με τίμησαν και στήριξαν με την ψήφο τους. Καταρχάς, να ευχαριστήσω θερμά τον εκπαιδευτικό Όμιλο Ξινή για την πρόσκληση που έκανε στο Σύλλογο Προστασίας Αγέννη του Παιδιού «Η Αγκαλιά». Βραβείο Ναυτιλιακών. Ο νικητής των ναυτιλιακών σπουδών είναι ο κύριος Χατζής Μαρίνος. Να ευχαριστήσω τον Όμιλο Ξινή για αυτό το κίνητρο που δίνει στα νέα παιδιά. Στηρίζουμε καινοτόμες ιδέες και προσπάθειες δημιουργίας νέων προτύπων. Ευχαριστούμε πολύ τον Όμιλο Ξινή για την τιμή να παρευρεθούμε σήμερα εδώ και ευχόμαστε συγχαρητήρια σε όλους. Έχουμε κοντά μας μια μεγάλη ηρωική προσωπικότητα των ελληνικών θαλασσών. Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχθούμε με ένα θερμό χειροκρότημα τον κύριο Εμμανουήλ Πελοποννήσιο. Την τελευταία τιμή του την απένει με ίδια η Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας για τη διάσωση 500 ανθρώπων σε ναυάγιο ή 466 από τους οποίους ήταν παιδιά δημοτικών σχολείων της Αγγλίας. Τους άνθρωπους που διακονεί την ναυτιλία για μισό και πλέον αιώνα, θεωρώ ιδιαίτερη την προνομία και την προσγενόμενη σε μένα τιμή να επιδώσω βραβείο στον άριστο σπουδαστή των ναυτιλιακών σπουδών του Ομίλου Ξινή. Βραβείο Παιδαγωγικών. Βραβείο Παιδαγωγικών.
Μπαλτζή Βασιλική. Το μόνο που θα ήθελα να τονίσω και να υπενθυμίσω είναι ότι τα παιδιά μας είναι μελλοντικοί πολίτες αυτής της κοινωνίας. Ας συμμετέχουμε όλοι στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας για να τιμήσω κι εγώ με τη σειρά μου μία ακόμα καινοτόμα και πρωτότυπη προσπάθεια του Ομίλου Ξηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δέχτηκα με μεγάλη χαρά να έρθω και να δώσω το βραβείο στην νικήτρια, γιατί πιστεύω πως η εκπαίδευση είναι το όπλο μας για το αύριο. Βραβείο επισυτισμού. Και το βραβείο πάει... Πάει στον Σιμιτζή Αναστάσιο. Αναστάσιο Σιμιτζής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπαιδευτικό Όμιλο Ξηνή και τη δυνατότητα που δίνει στους νέους μαθητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε σήμερα να βρίσκομαι εδώ κοντά σας, χαιρετίζοντας καταρχήν τον Όμιλο Ξηνή και το Mediterranean College για την πρωτοβουλία των Education Awards. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις σχολές Ξηνή που μου έκαναν την τιμή να δώσω απόψε το βραβείο επισυτισμού. Βραβείο Art and Design. Και ο νικητής είναι Παπαμινάς Δημήτρης. Ο Δημήτρης Παπαμινάς σπουδάζει και μένει στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, το βραβείο, την υποτροφία και το ραντεβού για τη συνέντευξη εργασίας θα τα παραλάβει εκ μέρους του η τομεάρχης του Art and Design του Εξινή Αθήνας, κυρία Ζωή Κατζηγιάννη, εκ μέρους του εκπαιδευτικού ομίλου Ξηνή. Θέλω να ευχαριστήσω ως καθηγήτρια αυτά τα παιδιά, να ευχαριστήσω πολύ και τους καθηγητές που εμπνέουν αυτά τα παιδιά. Θα ήθελα να συγχαρώ τους νικητές, αλλά και όλους τους υποψηφίους ανεξαιρέτως για την αξιέπαινη προσπάθειά τους. Βραβείο Computing. Νικητής είναι ο κύριος Γκανούρης Σωτήρης. Φυσικά να ευχαριστήσω τον κύριο Ξηνή και τον Όμιλο, γιατί τα πρότυπα στην σήμερα ημέρα είναι δύσκολο πράγμα να το βρεις και μάλιστα εκπαιδευμένα πρότυπα, γιατί η εκπαίδευση είναι κάτι βασικό και εκπαιδευμένοι άνθρωποι, ορθά σκεπτόμενοι άνθρωποι και όριμοι άνθρωποι δεν χειραγωγούνται από τίποτα και κανέναν και είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία μας σήμερα για να πάει μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας και θέλω να ξεκινήσω πολύ απλά λέγοντας ότι όλα τα χειροκροτήματα σε αυτή την αίθουσα σήμερα ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και στη διοίκηση στο διοικητικό προσωπικό του Ομίλου Ξηνή. Συγχαρητήρια λοιπόν για την καθιέρωση αυτού του θεσμού του Education Awards. Για αυτή την εκδήλωση επιβράβευσης των προσπαθειών. Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια σε όλους τους διακριθέντες και να τους ευχηθώ από καρδιάς για την επίτευξη των στόχων τους. Βραβείο Υγείας. Να αναγγείλω λοιπόν τον νικητή, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον κύριο Δημήτρη Περιστέρη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Ξηνή και όλους τους καθηγητές μας που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Οφείλω να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία, να καλέσετε νέους ανθρώπους να διαγωνιστούν και να ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Αυτή την εμπειρία της βράβευσης, της συμμετοχής, του συναγωνισμού, του ανταγωνισμού, αν θέλετε. Βραβείο Business. Και ο νικητής είναι, κύριε Γκόνο, ο κύριος Καλάτος Παναγιώτης. Κύριος Παναγιώτης Καλάτος είναι σπουδαστής marketing στο Mediterranean College της Θεσσαλονίκης. Οπότε τα βραβεία του, τη τιμητική υποτροφία και τη συνέντευξη εργασίας θα τα παραλάβει ο κύριος Κόγκας. Αγαπητοί διοργανωτές, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη σημερινή τιμή που μας κάνατε να βραβεύσουμε τον νικητή της κατηγορίας Business από τα βραβεία εκπαίδευσης που θεσμοθέτησε ο εκπαιδευτικός όμιλος Ξηνή. Είναι μεγάλη μας τιμή που μας έχει καλέσει ο Όμιλος Ξηνή να πούμε δύο λόγια. Κάθε φορά που έχουμε αυτή την ευκαιρία δεν τη χάνουμε, γιατί έχουμε αντιληφθεί στην εταιρεία και στις πρωτοβουλίες που παίρνουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το ανθρώπινο δυναμικό για τα επόμενα χρόνια. Βραβείο Beauty. Να πω συγχαρητήρια σε όλους τους διαγωνιζόμενους και συγχαρητήρια στα ΙΕΞΙΝΗ για αυτή τη φοβερή ιδέα. Εκ μέρους του Ομίλου Πρίνου και της Προέδρου του, της κυρίας Ρία Πρίνου, σας συγχαίρουμε για αυτή την τόσο υπέροχη βραδιά. Σοφία Καραθανάση, 9.656 ψήφους στα Education Awards. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή
γιατί έχω πολλούς και καλούς φίλους. Γιατί είχα καθηγητές που μπορούσαν να με διδάσκουν ακόμα και εκτός μαθήματος, εκτός ώρας εκπαιδευτικής. Ήταν διαθέσιμα να πάσα ώρα και στιγμή για κάθε μου απορία. Και νιώθω τυχερή που ήρθα στον Όμιλο Ξηνή. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι τα Education Awards είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία και καινοτομία για τον Όμιλο Ξηνή. Είμαι πολύ περήφανος και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα άτομα που μπήκαν στη διαδικασία να με ψηφίσουν και τον Όμιλο Ξηνή που δίνει τα προσόντα να βρουν οι νέοι εργασία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Είμαι πολύ περήφανος που έχω καταφέρει να τελειώσω τον Όμιλο Ξηνή, έχοντας κερδίσει ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Καταρχήν νιώθω πολύ τυχερή που σπουδάζω και σπούδασα στα ΙΕΞΙΝΗ, γιατί συνήθως οι πτυχιούχοι από όλες τις σχολές και τα πανεπιστήμια και ειδικά οι αριστούχοι παίρνουν τη βαλίτσα τους και πάνε στο εξωτερικό. Το ΙΕΞΙΝΗ δίνει την ευκαιρία να αφήσεις τη βαλίτσα σου κάτω και να εργαστείς εδώ όσο καλύτερο στον τομέα σου. Και τέλος πάντων, ας μείνουν και κάποιοι καλοί στην Ελλάδα και να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. Και γι' αυτό είμαστε τυχεροί, γιατί το ΙΕΞΙΝΗ το κάνει πραγματικότητα.